Ο σταθμός Radio Florina. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Radio Florina. Αξιωθήκαμε και φέτος με τη βοήθεια του Θεού να συγκεντρωθούμε στην αίθουσα, του Συνδέσμου Μοναστηριωτών. Να καλωσορίσουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπύρο. Και να κόψουμε την πατροπαράδο τη πίτα. Βέβαια, τα γεγονότα, τα τελευταία γεγονότα, μας πληγώνουν και μας πληγώνουν βαθιά. Δεν είναι δυνατόν να απεμπολίσουμε την ιστορία μας ή να επιτρέψουμε την πλαστογράφηση της ιστορίας και ιδιαίτερα στην περιοχή όπου ζήσανε πατεράδες μας, παππούδες μας, γιαγιάδες μας. Μια περιοχή που την έχουμε στην καρδιά μας, που οι μνήμες μας κάνουν να χαιρόμαστε αλλά και ταυτόχρονα να λυπούμαστε. Δεν θα τελειώσει βέβαια η εξέλιξη αυτή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μα όλοι θα δώσουμε έναν αγώνα ώστε να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία. Γιατί, θα το ξαναπώ, η ιστορία δεν πλαστογραφείται. Βέβαια, στη σημερινή κοπή της πίτας έχουμε και απουσίες. Η αίθουσα αυτή φέρει το όνομα της Νίνας της Ρεσέκου, η οποία δυστυχώς δεν είναι φέτος κοντά μας. Πάντα τιμούσε με την παρουσία της όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου και στάθηκε πάντα μα πάντα αρρωγός σε όλες τις δραστηριότητες. Θα τη θυμόμαστε πάντα τη Νίνα για την αρχοντιά της, για την αγάπη της που είχε σε όλους τους συμπολίτες μας. Και βέβαια, ποτέ μα ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την ευγένειά της. Δυστυχώς, πριν από λίγες μέρες είχαμε ακόμα μία απώλεια, τη Βιολέτα την Παπαθανασίου, την πρόεδρο του Συνδέσμου Μοναστηριωτών της Θεσσαλονίκης, η οποία εντελώς ξαφνικά εγκατέλειψε αυτό το πράγμα. Είχαμε την από χαρά να βρεθούμε λίγες μέρες πριν να φύγει το 2018 σε μία εκδήλωση στο προξενείο, στο ελληνικό προξενείο στο μοναστήρι. Ήταν παρούσα και η Βιολέτα, όπως και άλλα μέλη του Συλλόγου των Μοναστηριωτών της Θεσσαλονίκης, όπου ακούσαμε τα κάλαντα τα οποία έψαλαν οι μαθητές των φροντιστηρίων της ελληνικής γλώσσας στον πρόξενο. Και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό να ακούς τα ελληνικά κάλαντα μέσα σε ελληνικό έδαφος, μέσα στο ελληνικό προξενείο, σε μια περιοχή που θα ξαναπώ μας συγκινεί πάντα. Θα μου επιτρέψετε αυτή τη στιγμή να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς και τις ευχές του προξένου στο μοναστήριο, ο οποίος λόγω του ότι κάνει χρήση της ετήσιας άδειας του, δεν είναι εδώ στην περιοχή μας. Αλλά μου ζήτησε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές του και καλή χρονιά. Όπως επίσης να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς και τις ευχές από τους συλλόγους ελληνικής φιλίας που δραστηριοποιούνται μέσα στο γειτονικό μοναστήρι και οι οποίοι μας τιμούσανε κάθε χρόνο με την παρουσία τους. Φέτος όμως, λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως μου μήνυσαν, δεν μπορούν να παραστούν. Πριν κόψουμε την πίτα και την ευλογήσει ο Παντώνης, θα παρακαλούσα και ευχαριστήσουμε και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής που είναι εδώ, όλους τους αντιδημάρχους, πρώην αντιδημάρχους, πρώην βουλευτές, να ζητήσω από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπύρο, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό
όπως και από την εκπρόσωπο του Δήμου Φλόρινας, την αντιδήμαρχο και μοναστηριώτησα, την Όλγα Τιμούσιο. Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά. Μια χρονιά γεμάτη υγεία και δημιουργικότητα για όλους. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση, σε έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους της Φλόρινας, το Σύλλογο Μοναστηριωτών, ένα σύλλογο που έχει παρακαταθέσει την ιστορία της ίδιας της πόλης μας, μια ιστορία γεμάτη δημιουργία και πολλές ενέργειες και πρωτοβουλίες, οι οποίες έδωσαν αξία και οντότητα στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Και θεωρώ ότι η σημερινή παρουσία, κύριε Πρόεδρε, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δείχνουν ότι υπάρχει και συνέχεια και προοπτική. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας υγεία, ατομική, οικογενειακή, ευτυχία και πιστεύω αυτή η χρονιά η οποία ήρθε να είναι ευλογημένη και καλύτερη για όλους, με σημαντικές έτσι πρωτοβουλίες σε πολιτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, και πιστεύω ότι η Ελλάδα μας και η Μακεδονία μας να συνεχίσει να μεγαλουργεί ως όφελος των λαών αλλά και γενικότερα της χώρας μας. Χρόνια πολλά. Συλλόγου, επίσημοι προσκεκλημένοι, άρχοντες και αρχόντισες μέλη του Συλλόγου μας και φίλοι του Συλλόγου του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξεν Φλωρίνη, για να λέμε και τον τίτλο που είναι τόσο έτσι παραδοσιακός. Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που εκπροσωπώ σήμερα τον Δήμαρχο Φλόρινα στη συνάντηση αυτή. Σας εύχομαι από μέρους του καλή χρονιά, επιτυχία στους στόχους του Συλλόγου και στον καθένα σας ξεχωριστά κάθε οικογενειακή και προσωπική ευτυχία, πρόοδο, δημιουργία για τη νέα χρονιά. Ο Σύλλογος των Μοναστηριωτών είναι πραγματικά, όπως προαναφέρθηκε, ένας ιστορικός, σημαντικός σύλλογος, ο οποίος δεν έχει επιλέξει τον δρόμο, αν θέλετε, των σημαντικών αλλά εύκολων διασκεδαστικών στιγμών. Έχει μια έμφαση και στόχευση στην ιστορία, έχει μια έμφαση στα εθνικά θέματα και κρατάει αταλάντευτα την πορεία του αυτή, στηρίζοντας κάθε τόσο τα διάφορα θέματα που προκύπτουν με τον τρόπο που ξέρει μοναδικά να το κάνει ο Σύλλογός μου. Θέλω να υπογραμμίσω, έτσι προσθετικά σε σχέση με τους άλλους, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρίσκεται στο τιμόνι αυτού του Συλλόγου, τον καιρό αυτό, ο Σωτήρης Οβόσδου, ένας εκλεκτός συμπατριώτης μας. Δεν έχω μιλήσει ποτέ δημόσια γι' αυτό και θέλω πραγματικά να του εκφράσω έτσι την εξαιρετική μου εκτίμηση και τον θαυμασμό μου για όλη την πορεία του, για το ήθος του και να του καταθέσω την εμπιστοσύνη μου για οτιδήποτε θα πράξει μέσα στα πλαίσια του Συλλόγου αλλά ακόμη και στα πλαίσια της προσωπικής του πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Όπως πολύ ωραία μας είπε, η εφρόσινη μέρα στιγματίζεται από απώλειες που μας πληγώνουν όλους. Η Νίνα Ιρεσέγγου, η εξαιρετική υποστηρικτής αυτού του Συλλόγου, δεν είναι πλέον μαζί μας. Νομίζω ότι και πολύ μεγάλη θα είναι και η απώλεια της Βιολέτας Μυρνιού Παπαθανασίου, η οποία ήταν μια εξέχουσα φυσιογνωμία της βλαχόφωνης Ρωμιοσύνης, που επέδειξε μια εξαιρετική δράση στηρίζοντας την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία και το ελληνικό έθνος. Σίγουρα η μνήμη τους θα μας ακολουθεί και θα μας δείχνει τον δρόμο που θα πορευτούμε και θα δράσουμε και θα λειτουργήσουμε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη χρονιά, με πολλή υγεία, πολλή αγάπη στη ζωή σας και πολλές επιτυχίες στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ. Πριν προχωρήσουμε στην κοπή της πίτας, θέλω να επισημάνω ότι όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται συλλογικά από εδώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ευχαριστήσω την Όλγα για τα καλά της λόγια. Αλλά
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ενεργό συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις και τα αποτελέσματα είναι ολονών. Πρόπερση είχαμε κάνει μία εκδρομή στα Πάτρια Εδάφη. Μεγάλο Βοτύρνοβο, μοναστή Ακρίδα. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήσαμε μία άλλη εκδρομή. Επισκεφθήκαμε τη Μοσχόπολη, την Κοριτσά, τα Τύρανα, όπου είχαμε τη χαρά και τη τιμή να συναντηθούμε και με τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων και Αλβανίας, τον Αναστάσιο, μια συμβαίνουσα και φωτεινή μορφή της Ορθοδοξίας. Κάτι θα ετοιμάσουμε και φέτος. Και μας συγκινεί πραγματικά η αρθρώα συμμετοχή. Περάσαμε πολύ καλά και αυτό οφείλεται στη σύμπνοια που υπήρχε μεταξύ των μελών της εκδρομής. Ελπίζουμε και στο μέλλον να έχουμε πάλι ευχάριστες στιγμές από παρόμοιες εκδρομές. Θα ζητήσω ακόμα λίγο την υπομονή σας για να ανακοινώσει ο Μιχάλης Σουχάτζιος όλους αυτούς οι οποίοι πέρυσι αλλά και μέχρι και σήμερα προσέφεραν δωρεές για τη λειτουργία του συνδέσμου. Μιχάλη, ναι. Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να υποδεχτώ όπως ήθελα φίλους και γνωστούς εδώ μέσα. Δεν πειράζει. Σας χαιρετώ τώρα. Θα κάνετε λίγη υπομονή σας. Παρακαλώ για την υπομονή σας, γιατί ο σύλλογός μας, ο σύνδεσμός μας, αν και ο αρχαιότερος, και ας με διορθώσει κάποιος από τους παριστάμενους παλαιότερους, είναι, έχω την εντύπωση, ο μόνος ο οποίος δεν επιχορηγείται ποτέ οικονομικά. Δεν έχει ζητήσει και δεν έχει γράψει ποτέ οικονομική επιχορήγηση. Η ψυχή δεν έχει ζητήσει και δεν έχει λάθει. Το είπα. Δεν έχει ζητήσει και δεν έχει λάθει. Ποιος υποσχέθηκα, δεν το δώσαμε. Λοιπόν, κάτι ξέρω εγώ. Το θέμα είναι να ζητούσε τα λάθη. Αυτό το θέμα. Η κινητήρια δύναμη του συνδέσμου μας είναι τα μέλη. Οι φίλοι που σε μνήμη ανθρώπων τους ή απλά προς τιμή της καταγωγής τους συνεισφέρουν. Πρέπει οπωσδήποτε να τους αναφέρουμε. Το ΔΣ ευχαριστεί θερμά τον κύριο Πεδέλη Πέτρο που προσέφερε στη μνήμη της μητέρας του Αντιγόνης Πεδέλη Χρυσικού, του παππού του Νικόλα και της γιαγιάς του Πανδώρας, καθώς και το θείο του Γιώργου και Θεόφιλου, το ποσό των 100 ευρώ. Τον κύριο Πεδέλη Νικόλα που προσέφερε στη μνήμη της ζύγου του Αντιγόνης Πεδέλη Χρυσικού 100 ευρώ. Την κυρία Ζελεβάρη Μαρία που προσέφερε στη μνήμη της μητέρας της Ανδρομάκης Ζελεβάρη Παραφές 80 ευρώ. Την κυρία Τσαναγκιόργου Μαργαρίτα που προσέφερε στη μνήμη του Δημήτρη Τάκη Πέσα 50 ευρώ. Την κυρία Πιτόσκα Ηλέκτρα και κύριο Δανιανό Νικόλο που προσέφεραν στη μνήμη του Δημήτρη Πέσα 50 ευρώ. Την κυρία Σλούπα Μαρίκα και Σλούπα Γιώργο που προσέφερε στη μνήμη του αδερφού του Μωρένα Μιχαήλ 50 ευρώ. Την κυρία Καράντζα Ντίνα που προσέφερε στη μνήμη του συζύγου τη, του αδερφού τη και των γονέων τη 50 ευρώ. Την κυρία Φανίπα Παθανασίου Σλούπα που προσέφερε στη μνήμη του θείου τη Μωρένα Μιχαήλ 50 ευρώ. Τον κύριο Δαφίνη Δημήτρη που προσέφερε στη μνήμη του πατέρα του 25 ευρώ. Τον κύριο Γεράση Νικόλαο που προσέφερε στη μνήμη της θείας του Δροσούρας Γιώγα 20 ευρώ. Την κυρία Διαμαντοπούλου Θάγια που προσέφερε στη μνήμη του ζύγου Σπυρού της 20 ευρώ. Επίσης ευχαριστεί θερμά για τους δωρεές τους. Τον κύριο Χρυσικό Δημήτρη που προσέφερε 50 ευρώ. Την κυρία Λιάκου Δάφνη που προσέφερε 50 ευρώ. Την κυρία Σαμπουτζή Ειρήνη που προσέφερε 50 ευρώ. Η κυρία Χατζηστεφάνου Αναστασίου προσέφερε 50 ευρώ, η κυρία Ταλιαδόρου Δέσποινου προσέφερε 50 ευρώ, η κυρία Μαρκοπούλου Μερόπου προσέφερε 50 ευρώ, η κυρία Καρακατσάνου Ρενίου προσέφερε 50 ευρώ, η κυρία Καρακατσάνη Ζήνα προσέφερε 30 ευρώ, η κυρία Μεκάση Ρήνη προσέφερε 20 ευρώ, η κυρία Κοντογιάννη Γραία που προσέφερε 20 ευρώ και την κυρία Μίχτη Μαρία που προσέφερε μια σειρά τόμων κυκλοπαίδειας που κοσμεί τη βιβλιοθήκη μας. Αυτά για το 2018. Οφείλω και επειδή και σήμερα η συμμετοχή και οι προσφορές των μελών και των φίλων ήταν συγκινητικές, ένα λεπτό ακόμα να αναγνώσω και αυτές. Η κυρία Ζαχαρούλα Χάσου Σταματίου
100 ευρώ στην μνήμη της φίλης της Βιολέτας Σμιλίου Παθανασίου. Η κυρία Άννα Χατζηκρίστου Μπέσα προσέφερε στην μνήμη του συζύγου της Κάκη Μπέσα 200 ευρώ. Ο κύριος Πασιάς Χρήστος 20 ευρώ στην μνήμη του Μάρκου Λεωνίδα. Ο κύριος Μουναράς Καράναμπος 20 ευρώ δωρεά. Η κυρία Χατζηστεφάνου Αναστασία 50 ευρώ στην μνήμη της Βιολέτας Μιλίου Παθανασίου. Η κυρία Σαπουτζή Ειρήνη 50 ευρώ στην μνήμη της μητέρας Ζαχαρούλας. Ο κύριος Δάφκος Παύλος 50 ευρώ στην μνήμη των γονέων του και του αδελφού του. Η κυρία Καλαούζη Αναστασία 20 ευρώ δωρεά. Ο κύριος Μαργανέας Νικόλος 50 ευρώ δωρεά. Ο κύριος Θεοδόρου Θωμάς 50 ευρώ δωρεά. Η κυρία Παρκουρανίδου Ελευθερία 20 ευρώ στην μνήμη της μητέρας της. Ο κύριος Παυλίδης Δημήτριος 20 ευρώ στην μνήμη της θείας του Έρσας Παυλίδου. Ο κύριος Κύρους Σπυρίδων 50 ευρώ στην μνήμη της συζύγου του Αναστασία. Η κυρία Καλακατσάνη Ουρανία 30 ευρώ στην μνήμη του πατέρα της Πέτρου. Η κυρία Γεωργίου Ελισάβετ 20 ευρώ δωρεά. Ο κύριος Τάκος Νικόλος 50 ευρώ στην μνήμη των γονέων του. Ο κύριος Αναστασίου Χρήστος 50 ευρώ δωρεά. Και θα διαφωνήσω δημόσια με τον φίλο μου τον Σωτήρα και τον πρόεδρο του συνδέσμου. Θα τολμήσω εγώ να ευχαριστήσω και την αξέχαστη και πολύ αγαπημένη μεγάλη ευεργέτητα του συνδέσμου μας, την κυρία Νίνα Νεσέγκου. Για την τελευταία δωρεά των 100 ευρώ που έκανε τον Απρίλιο λίγο πριν πεθάνει, και θα το κάνω επειδή είμαι βέβαιος πως με κάποιο τρόπο η Νίνα είναι εδώ μέσα. Μας βλέπει, μας παρακολουθεί και μας καμαρώνει. Και όσο αυτή η αίθουσα θα είναι κατάμεστη όπως σήμερα, γεμάτη από μοναστεριώτες και από μοναστεριώτες, και η Νίνα και ο Θόδωρος ο Βόσλου και ο Θόδωρος ο Πέπης και όλοι οι άνθρωποι που πέρασαν από εδώ και άφησαν το αποτύπωμά τους έντονο, θα είναι μαζί μας, θα μας βλέπουν και θα μας καμαρώνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους προσέφεραν τις δωρές, κρατούν καταρχήν ζωντανές τη μνήμη των ανθρώπων του και των ανθρώπων τους που κατάγονται από το μοναστήρι. Εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε παρά τις ιδιαίτερα δείξεις και αρχές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Αποδείξαμε και φέτος ότι ούτε τα χιόνια ούτε υπάρχει με αυτό. Μαθημένα τα βουνά τα χιόνια. Μαθημένα τα βουνά και από τους αγώνες. Και οι αγώνες είναι μπροστά. Θα κόψουμε τώρα την πίτα. Ο τυχερός της ημέρας θα έχει ως δώρο μία εικόνα προσφορά των καταστημάτων του καταστήματος των Καράτζα, ένα βιβλίο προσφορά του ακάματου μαέστρου του μοναστηριώτη του Μίμη του Μούσιου, τον οποίο και τον ευχαριστούμε πολύ. Μας θυμούσε πάντα με την παρουσία του, αλλά τώρα λόγω των καιρικών συνθηκών καλά κάνει και δεν έρχεται. Και επίσης, αχρίαστη να είναι, όπως λέμε κάθε χρονιά, είναι μια προσφορά από τον ορθοπαιδικό συμπατριώτη μας, τον Θόδωρο τον Σβάνα, για ιατρική εξέταση. Αχρίαστη να είναι. Τον ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ. Πατέρα Αντωνία. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια, εις τους αιώνας των αιώνων. Μορφήνων αλλοιώτος ανθρωπίνη προσέλαβες, Θεός ον κατού και συν κατά βάση σου. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φόγος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισα, στη φύση των όντων ετρώνος. Ότερος ιε Χριστόν το Θεόν ηγεδωρήσαστε, ημί το μεγαέλεος. Ούτων αιώνων ποιητής και δεσπότης θέτων όλων υπερούσιε όντως την ενιόξιον ευλόγησο περίοδος όσο το ελέησου του απείρου αικτήρμων όντως. Του ενεγής πατρός ημών βασιλείου του μεγάλου αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας επίβλεψον μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου και κατάληψον εφημάς τους τα δώρατα αυτά ευτρεπίσαντας και τους εξαρτών μεταλαμβάνοντας τους ουρανίους δωρεά σου.
ότι επισήλθηκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων εντολών σου. Ότι ούκα επάρτο μόνος είσαι άνθρωπος, πρεσβής Παναχράντου, Παναχράντου σου Μητρός, του Εναγής Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημο Κύριε, δόξα σε ότι ογδόη ημέρα σαρκεί. Περιτιμηθεί και δεξάμενο για δημόσιο τυρέα, εξτό ρυθμό τη σημαντική περίσταση Παναχάντου και Παναμόνου Αγίου του Μητρό, δυνάμει του μήκου οποίου σταυρού, η κεσίου του ημίου. Εν δόξου προφήτη προδρόμου του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Εντόξου και Προφήτων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άννη, του Μηγή Πατρό Σιμών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρία Καπαδοκία, Ουρανοφόντορο του Μεγάλου και πάντων των Αγίων Ελίση και Σώσα εμά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λίμων Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, κύριο Χριστού Πατρό Σιμών, δε σου σώσε εμά. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Θα μοιραστούν πιτάκια μέσα στα οποία υπάρχει και το νόμισμα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Όπα, γούρι. Ο σταθμός Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα.